ζούμε σε συνθήκες που όλοι τις καταγράφουμε, μιας εκτεταμένης δυσφορίας, δυσαρέσκειας, αγκομαχητών, συχνά και οργής και αγανάκτησης. Αυτή η κατάσταση διεγείρει ακόμα και τα τεμπέλικα μυαλά. Ραγίζει και αυτούς που είχαν γαλουχηθεί στα στερεότυπα της ευρωνοσιακής πολιτικής. Όμως, να έχουμε επίγνωση ότι δεν βγαίνει συμπέρασμα με την πολιτική που έχει το ΚΚΕ, μπορεί να γονιμοποιηθεί αυτή η κοινωνική, ψυχολογική ατμόσφαιρα της δυσφορίας, της δυσαρέσκειας, της αγανάκτησης και της οργής. Η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε είναι ότι με αυτούς που συγχρονιζόμαστε και με πολύ πιο πλατή άνοιγμα, ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια και κάλεσμα εξατομικευμένο στον καθέναν μας, στον καθέναν τους, να σηκωθεί πιο ψηλά από την στενή ατομική του εμπειρία, πιο μπροστά από τα έντονα ατομικά βιώματα. Εννοείται πρέπει να τον καλέσουμε και με επιχειρηματολογημένα ότι πρέπει να πάει κόντρα στην επιπόλαια, την νησταλέα και την παγιδευμένη σκέψη. Όλη η κίνηση του εχθρού είναι στο να διατηρήσει μια σειρά στερεότυπα στο συλλογισμό, ώστε ανίκανος ο άλλος να βγάζει συμπεράσματα που συχνά με οξυδέρκεια περιγράφει για τα προβλήματα που ζει. Μερικά εκοφαντικά θέλω να πω. Στις 8 Ιουλίου 2018 έγινε μια λαμπερή γιορτή εκδήλωση στην Ελληνική Βουλή. Γιορταζόταν σύμφωνα με τους επισήμους η έξοδος της Ελλάδας από τα μνημόνια. Μίλησε εκεί και ήταν τιμόμενο πρόσωπο ο κύριος Μοσκοβισή, τέτοιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έδωσε συγχαρητήρια και επέδωσε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα για την υλοποίηση των ευρωενωσιακών μεταρρυθμίσεων υγειονομικών και κοινωνικοασφαλιστικών. Όλοι αυτοί που σήμερα ψιλοκαυγαδίζουν χειροκροτούσαν με ενθουσιασμό την ομιλία του κυρίου Μοσκοβισή. Το λέω αυτό γιατί αυτά που ζούμε σήμερα προαναγγέλουν και είμαστε σε καμπή για να πάρθουν και άλλα μέτρα. Μέτρα πιο προχωρημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Γιατί όλα όσα γίνανε ως τα τώρα προλιάναν το έδαφος, στρώσαν το διάδρομο για τα επόμενα. Παραδείγματος χάρη, είναι τα κρατικά νοσοκομεία πρέπει να μετατραπούν σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρηματικές μονάδες και τα κέντρα υγείας. Και είναι ολόκληρο πλέγμα μέτρων. Δεύτερον, κοιτάξτε σχήματα που πρέπει να ανταπολεμήσουμε πολύ πιο μεθοδικά. Οι συνέργειες επί παντός επιστητού στην υγεία. Συνασφάλιση, συμπληρωμές, συνευθύνη, συμμετοχή για όλους τους ασθενούς και ασφαλισμένους. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, έτσι όπως την καταγράφει ο Σύνδεσμος των Βιομηχάνων. Ποσοστό του πληθυσμού που ματαιώνει, αναστέλει και ματαιώνει την ιατρική φροντίδα λόγω οικονομικής αδυναμίας, 36,4% για τα χαμηλότερα, για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Για τους εύπορους και τα μεσαία εισοδήματα, 12%. Για τους πλούσιους, πάμπλουτους και μεγαλομετόχους, κανείς δεν αναβάλει, δεν αναστέλει την ιατρική φροντίδα για αυτά τα πράγματα. Το λέμε αυτό και πρέπει να το επισημαίνουμε ότι αυτή η ευρωενωσιακή πολιτική και όλα τα μέτρα που παρθήκανε το τελευταίο 15 χρόνων εδραίωσαν την εισοδηματική εξαρτώμενη αντιμετώπιση των νόσων και της υγείας. Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα όταν πάμε στο ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών που ματαιώνουν, αναστέλουν, αναβάλουν την ιατρική φροντίδα από οικονομική αδυναμία. Στους φτωχούς και πανφτωχούς είναι το 41%. Μιλάμε δηλαδή για 2,5 εκατομμύρια άτομα. Αυτοί έχουν σχεδιασμό και παραπέρα. Έτσι. Η συνολική εικόνα το 2022 δαπανήθηκαν και έγιναν πληρωμές ύψους 17 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως
για στην αγορά υγείας πρόνοιας και αποκατάστασης. Από αυτές τις δαπάνες, το 39% είναι άμεσες πρόσθετες ατομικές πληρωμές. Το 39%. Το 31-33% είναι πρόσθετες πληρωμές μας προς τον ΕΟΠΗ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και να το επισημαίνουμε ότι ο καθένας και η καθεμιά από εμάς πληρώνει από 80 έως 135 ευρώ μηνιαίως για την υγειονομική του ασφάλιση. Πρόσθετα. Και μόνο στο βάραθρο είναι οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού στον ορίζοντα του 28% και 30%. Δηλαδή, η κατάσταση σήμερα είναι ότι το 70% των δαπανών που πραγματοποιούνται στη χώρα μας, το 70%, δηλαδή 12 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι άμεσες πρόσθετες ατομικές πληρωμές. Οι εισοδηματικά εξαρτώμενοι αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγείας άνοιξε το δρόμο και για τα επόμενα. Θα τελειώσω με δύο επισημάνσεις. Πώς μιλάνε τα διοικητικά στελέχη των εταιριών διαχείρισης χρηματικού κεφαλαίου. Γιατί δεν είναι ανήλικοι ούτε με άτσαλες κινήσεις. Σημειώνουν. Διατηρούνται ισχυρές οι τάσεις συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης στον κλάδο υγείας για μερίδια αγοράς, κερδών, υπερκερδών και μονάδων. Οι κλινικές θεραπευτήρια να ακολουθήσουν το μοντέλο των διαγνωστικών κέντρων με πρωτοβουλία των μεγάλων παικτών του κλάδου. Οι μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, από 50 έως 250 εργαζόμενους, να οδηγηθούν σε κλείσιμο ή να γίνουν εταιρείες ειδικού σκοπού, π.χ. ημερήσιας νοσηλείας. Οι υπόλοιπες μεγάλες εταιρείες να κινηθούν με μεθοδικά βήματα προς συγκέντρωση συγκεντροποίηση. Να κυριαρχήσουν τρεις πόλεις στην επιχειρηματική αγορά υγείας πρόνοιας αποκατάστασης. Είναι πιεστική αναγκαιότητα η συνεργασία μας με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και η εκμετάλλευση του δημοσίου τομέα υγείας. Με το κλείσιμο των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΙΚΑ, ΕΟΠΗ και ΠΕΔΗ, προσελκύουμε την πλειοψηφία του πληθυσμού ήδη στη διαγνωστική αγορά. Να επεκταθούμε και στη νοσοκομιακή περίθαλψη. Να συνεχίσουμε την προσφορά προσιτών και ολοκληρωμένων λύσεων στους ασθενείς με ανταγωνιστικά τιμολόγια και κατάλληλα χρηματολογιστικά πρότυπα. Οι εταιρείες, όπως αναφέρθηκε, σαν τη CVC, είναι άλλοι 5 και ελέγχουν το 60% των πληρωμών του ΕΟΠΗ. Ένα αφιέρωμα να το έχουμε υπόψη μας στην εποχή την ψηφιακή που λένε, από την επιστημονικοτεχνική ελίτ, δηλαδή τους διευθυντές κρατικών νοσοκομείων, ιδιωτικών νοσοκομείων και τον κύριο Εξαδάχτυλο, που όμως αυτά τα συμπεράσματα τα ψηφίσανε και οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Σημειώνουν με άψογη ψηφιακή ορολογία όσον αφορά τον αλγόριθμο. Όσο περισσότερο πληρώνει ο ασθενής πελάτης, τόσο να μειώνεται ο χρόνος αναμονής για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας. Αυτή η οδηγία να εφαρμόζεται σε ασθενείς υψηλής και μέσης εισοδηματικής στάθμης, high budget. Όσο λιγότερα πληρώνει ο ασθενής πελάτης, τόσο να αυξάνει ο χρόνος αναμονής για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας. Αυτή η οδηγία να εφαρμόζεται σε ασθενείς χαμηλής και κατώτατης εισοδηματικής στάθμης. Το κριτήριο συμμετοχής και επιβάρυνσης του ασθενούς πελάτη στις πληρωμές για τα φάρμακα και υγειονομικές υπηρεσίες να συγκροτηθεί με βάση το εισόδημα και το φορτίο νοσηρότητας του κάθε ασθενούς. Η φιλοσοφία είναι απλή. Πληρώνεις χρήματα για να μειωθεί ο χρόνος αναμονής και ταλαιπωρίας. Αυτό είναι πόρισμα που βγήκε από αυτό που λέμε συνένοχη επιστημονικοτεχνική ελίτ. Πολλοί από αυτούς, οι κορυφαίοι τους, είναι και σε διοικητικά συμβούλια ανωνύμων εταιριών. Μπορούμε με υπομονή, πείσμα, όλη αυτή τη δυσφορία που έχει ο κόσμος να την γονιμοποιήσουμε σε μια γραμμή συμπόρευσης και συμπαράταξη με το ΚΚΕ. Θα τρομάξουν και άμα γίνει και καμιά εκτείναξη θα το σκάσουν στο εξωτερικό οι επικεφαλής τους.